από εκεί πέρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Πάμε στα πολεμικά. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό πως ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε τον σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζο Μπάιντεν, ότι αυτός πυροδοτεί τον πόλεμο, και, δηλαδή με την απόφαση που πήρε για την παραχώρηση των πυράβλων, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία, όπως βλέπετε, έχει την παραχωρήσει. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στηρίζουν την Ουκρανία, οι νατοϊκές χώρες στηρίζουν την Ουκρανία με κάθε τρόπο. Άλλοι οικονομικά, άλλοι με οπλικά συστήματα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες πήγαν ένα βήμα παραπάνω για να σταματήσουν την εισβολή της Ρωσίας και την προέλαση των δυνάμεων. Ο Τούρκος πρόεδρος όμως θεωρεί ότι η απόφαση αυτή τροφοδοτεί τον πόλεμο και ότι φταίει ο Μπάιντεν. Χαρακτηριστικά δήλωσε: πρώτα απ' όλα, δεν βρίσκουμε σωστή αυτή την απόφαση, ούτε την εγκρίνουμε, λέει ο Ερντογάν. Τώρα ο Μπάιντεν έκανε ένα βήμα που μπορεί να ερμηνευτεί και ως κίνηση για να περιορίσει τον πόλεμο, να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ, ότι ακόμα περισσότερο θα εξαπλωθεί. Αυτό βήμα του Μπάιντεν, πέρα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αντίδραση από τη Ρωσία. Ο κύριος Πούτιν ενέκρινε ήδη ένα δόγμα που επιτρέπει στο χώρο, σε χώρα του να απαντήσει με πυρηνικά όπλα σε περίπτωση επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν την περιοχή και τον κόσμο στα πρόθυρα ενός νέου και μεγάλου πολέμου. Με αυτή την αντίληψη όμως, με την αντίληψη μετά από μένα το χάος, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Δημήτρη, θέλω να μου πεις εσύ τι κατάλαβες. Ποιος φταίει? Εντάξει, τώρα ποιος φταίει? Πάντως ο Πούτιν δεν φταίει. Είναι δεδομένο εδώ ότι δεν φταίει ο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν φταίει. Ορδογάν, έτσι δεν είναι? Ο Πούτιν δεν φταίει. Ο κακός Μπάιντεν αναγκάζεται. Όχι ο Τραμπ. Biden, όχι ο Τραμπ. Δηλαδή, ο Τούρκος πρόεδρος υποθεωρεί ότι πρέπει να έρθει η ειρήνη, και το λέει όντως και πρέπει να έρθει, πράγματι. Αλλά δεν αναφέρεται ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο, ποιος έχει εισβάλει κτλ. Δηλαδή, φταίει ο Μπάιντεν που θέλει να σταματήσει τον Πούτιν ως νατοϊκή χώρα. Αυτό υποστηρίζει και βεβαίως προχωρά. Πάμε και στους υπουργούς. Υπάρχει ανησυχία τώρα στην Τουρκία, Μανώλη. Από την αρχή του πολέμου. Προφανώς, ναι, το λέει πάντα. Έχεις δίκιο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, για τους νέους υπουργούς. Εκεί υπάρχει μια στάση αναμονής, θα λέγαμε, αλλά και γίνεται και με προετοιμασία. Αυτό καταλαβαίνουμε, διότι όταν ακούν στην Τουρκία ότι θα καταστρέψουμε τη Χαμάς για το Ισραήλ, υπέρ του Ισραήλ, έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι συνεργάτες του Biden, του Τραμπ, συγγνώμη, δικτάτορα των Ερντογάν, διοικητήρια αντιτομιστικών υπηρεσιών, πολύ βαριές κουβέντες έχουν υποθεί, βέβαια στο παρελθόν. Αυτό περιμένει η Τουρκία να δει πώς θα. Τι περιμένει να έχουν αλλάξει δηλαδή η Τουρκία? Τι έχουν πάθει ξαναφνικά οι άνθρωποι? Μετάλλαξη μέσα στον χρόνο? Όταν αναλάβουν την εξουσία, ότι μπορεί να γίνουν κάποια περαιτέρω βήματα διαφορετικής στάσης. Και λέει χαρακτηριστικό ο πρόεδρος: δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας πάνω σε προκαταλήψεις. Του ρώτησαν γιατί, τι λέτε για αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Σε αυτό σημείο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ευαίσθητοι. Όσο και αν λέει ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι θα δραματίσει τους πολέμους, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε κάποιο σχόλιο σχετικά με τη νέα εποχή. Εμείς και στη νέα περίοδο θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Ασφαλώς και αναλύουμε ποιοι είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Τραμπ και τις προσεγγίσεις τους και κάνουμε τις προετοιμασίες μας αναλόγως. Για εμάς δεν είναι αδιάφορο το τι έλεγαν και τι σκέφτονταν οι άνθρωποι πριν έρθουν στην εξουσία. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι το τι θα κάνουν αφού αναλάβουν την ευθύνη της εξουσίας. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει άδικο, Μανώλη, εδώ ο Τούρκος πρόεδρος. Βεβαίως, 100% έχει δίκιο σε αυτό. Βεβαίως. Θα περιμένει τις πράξεις του. Σου λέει, αν οι πράξεις ξέρουμε τι έλεγαν, δεν αδιαφορούμε γι' αυτό, αλλά αυτό που θα κρίνουμε είναι το να αναλάβουν τα υπουργεία τους και τις ευθύνες τους. Θα λένε τα ίδια, θα λένε κάτι άλλο, θα τα λιάνουν όλα αυτά. Αυτό έχει αξία, άρα έχει δίκιο στην τοποθέτησή του. Οπωσδήποτε, αυτό που θέλουν να δουν είναι, ας πούμε, ποια στάση θα τηρήσει η Ουάσιγκτον στο ζήτημα της Χαμάς. Δηλαδή, ήδη υπάρχει μια πολύ σκληρή στάση και ζητούν ήδη να φύγουν στελέχη της Χαμάς από την Τουρκία, να μην έχει την ένταση Χαμάς εδώ. Απειλούν την Τουρκία και θέλουν να δουν με τη νέα κυβέρνηση αν θα υποστηρίξει αυτή τη θέση. Γιατί να θυμίσουμε ότι σύμφωνα πάντα με την επίσημη δήλωση του Τούρκου Προέδρου, η Χαμάς είναι ουσιαστικά σύμμαχος της Τουρκίας και οι δυνάμεις της Χαμάς προστατεύουν την Τουρκία από το Ισραήλ. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια διαφορετική θέση και άποψη για τη Χαμάς, τη θεωρούν τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκράτες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Χαμάς. Θέλω να δουν εκεί. Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, Κύπρος,
στην Κύπρο τι στήριξη θα δώσουν. Άρα όλα αυτά έχουν σημασία και τα λέω αυτά, Δημήτρη, διότι ερχόμαστε στο άλλο ζήτημα που αφορά τα ελληνοτουρκικά. Εφιάλτησε ή γίνει αυτός ο χάρτης. Ναι.